Σήμερα θα επιβιώσω 50 μέρες στο βόρειο πόλο στο Minecraft. Οι στόχοι μου για αυτές τις 50 μέρες είναι: πρώτον, να επιζήσω στο κρύο και να μην πεθάνω. Δεύτερον, να φτιάξω ένα σπίτι και να το στολίσω για τα Χριστούγεννα. Και τρίτον, μια αποστολή που θα μάθετε στο βίντεο. Θα τα καταφέρω? Μείνετε μέχρι το τέλος για να μάθετε. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Πρώτη μέρα στο βόρειο πόλο. Το κρύο ήταν πολύ τσουχτερό. Έλαβα μπροστά μου ακόμα και την ανάσα μου. Και το θέμα είναι ότι ήταν ακόμα μέρα. Δηλαδή το βράδυ θα γινόταν. Ξεκίνησα να κόβω ξύλα από κάτι κοντά δέντρα της περιοχής και απλά σε κάποια φάση άρχισε να με κυνηγάνε κάτι αγριογούρουνα. Εντάξει, το ένα το σκότωσα αρκετά εύκολα, αλλά το δεύτερο με άφησε αρκετά low, οπότε απλά έτρεξα μακριά. Αν ήταν τόσο γρήγορα και απλά στεκόμουν να τα πολεμήσω, θα είχα πεθάνει σίγουρα. Μπήκα σε μια τρύπα για πέτρα, coal και κλείστηκα λίγο για να ψήσω το χοιρινό. Αφού έφαγα και ζεστάθηκα λιγάκι, ανέβηκα πάνω και ξεκίνησα να κυνηγάω πρόβατα για φαγητό και γουλ. Δεν ήθελα να ρισκάρω τα βράδια μου πεθαίνοντας από το κρύο, οπότε αφού πήρα αρκετό γουλ, κατέβηκα σε μια σπηλιά. Πήρα iron, σκότωσα κάτι σκελετούς και ένα σέντερμαν μου αλείωνε την όραση, οπότε τον αγνώρισα. Έψησα το iron και έφτιαξα μισή πανοπλία. Ανέβηκα πάνω και είχε ένα village. Επιτέλους βρήκα τον πρώτο πολιτισμό. Μπήκα σε ένα σπίτι και ένα παιδάκι κοιμόταν. Πήρα το ψωμί, το ξύλο και μια πατάτα από το chest και συνέχισα με το loot. Σκότωσα και τον golem και έψαξα λίγο ακόμα στα σπίτια. Μέχρι που βρήκα ελάφια. Είχα λίγο φαγητό, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πώς πήγε αυτό. Και είδα ένα βάτραχο σε ένα παγωμένο βάλτο. Καθόμουν και το κοιτούσα πόση ώρα στο μεταξύ. Μετά από αυτό παίχτηκε ένα 1v1 με μια άλκη. Και είδα μια αρκούδα. Πλησίασα να της δώσω ένα ψάρι, αλλά μετά άρχισα να τρομάζω για το μήπως με επιτεθεί και έτσι έφυγα. Πήρα λίγο ακόμα φαγητό και το βράδυ είδα για πρώτη φορά το βόρειο Σέλλας. Το πρωί ανακάλυψα ότι μπορείς να βρεις πράγματα κρυμμένα σε πάγο. Βρήκα και εκεί ένα εγκαταλελειμμένο structure, πήρα το χρυσό, αλλά δεν είχε τίποτα άλλο. Καθώς πήγαινα στο δάσος, ανακάλυψα ότι μπορούσα να καβαλήσω ένα είδος ταράνδου και έτσι πήρα ένα για το μακρινό μου ταξίδι. Κοίταξα λίγο επίμονα κάποια μαμούθ που είδα και βρήκα ένα ruined portal. Το πρωί επιτέθηκα στα μαμούθ και πήρα και από αυτά λίγο φαγητό. Αλλά πηγαίνοντας στο ποτάμι, ένας πολύ άγριος λύκος άρχισε να με δαγκώνει και έκοβε πάρα πολύ damage. Περιπλανιόμουν λίγο στο δάσος μέχρι που βρήκα κάτι γαλοπούλες. Ό,τι πρέπει για τα Χριστούγεννα. Σκότωσα κάτι γειτονικές αγελάδες και μετά βρήκα άλλο ένα structure από όπου έβγαιναν pillagers. Έφαγα ένα καλό hit και έτρεξα λίγο μακριά για να κοιμηθώ πάνω σε ένα βουνό. Έπεισα φαγητό και κατέβηκα στους πρόποδες όπου και με περίμεναν άπειρα αγριογούρουνα. Αφού τα κανόνισα, μάζεψα ένα διαμάντι από τη λίμνη και κοιμήθηκα. Την επόμενη μέρα βρήκα άλλο ένα χωριό, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε μια πεδιάδα περίπου δίπλα σε δάσος. Καλύτερο πάντως από αυτό που ήταν στη μέση του πουθενά. Πήρα λίγο τα hay bales τους και αφού βρήκα ένα σπίτι που μου άρεσε, άρχισα να βάζω φούρνους και τσέστ μέσα. Είχα και τον τάρανδο να μου κάνει παρέα. Η φάση που είχα σκάσει από τη ζέστη και παίζει να φταίγαν όλα τα torches που είχα μέσα στο δωμάτιο. Ή απλά ο τάρανδος και ο villager που είχα σαν guest απλά προκαλούσαν πολύ ζέστη. Βρήκα μια σπηλιά και μιας και δεν είχα πολλά υλικά, αποφάσισα να κατέβω.
βρήκα αρκετά καλά πράγματα, iron, coal, αλλά και πολλά mobs. Βρήκα και λίγο χρυσό, redstone και λάπις και άρχισα να βράζω κυριολεκτικά. Οπότε ανέβηκα πάνω, δροσίστηκα, πολέμησα έναν Enderman, φύλαξα τα πράγματα στα chest και κατάφερα να φτιάξω ένα Battle Axe. Μετά από αυτό, κατέβηκα πάλι στις σπηλιές και σε ένα Mineshaft και μάζεψα λίγα ακόμα ores. Καθώς γύρισα σπίτι, έφτιαξα ένα χρυσό backpack και το έβαψα άσπρο για να ταιριάζει με την πανοπλία μου. Η μέρα 9 ξεκίνησε με drift στον πάγο. Ναι. Πήγα στη θάλασσα γιατί είδα μια τσούχτρα και αυτή με τύφλωσε. Τρόμαξα και έφυγα. Πέρασα από κάτι πάγους, ένα δάσος και πήρα δέρμα αρκούδας. Το βράδυ αυτό το βόρειο Σέλας ήταν γαλάζιο και μοβ και ήταν απλά πανέμορφο. Οδήγησα με τον Τάρανδο πάνω σε μια παγωμένη λίμνη και βρήκα άλλο ένα χωριό. Πέρασα αρκετές πλαγιές, αλλά βρήκα ένα πάρα πολύ ψηλό βουνό. Πέρασα τη θάλασσα για να δω πόσο μεγάλο ήταν αυτό το βουνό, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν ακόμα έτοιμος για να ανέβω σε ένα τόσο ψηλό βουνό. Οπότε έκανα παρέα σε κάτι πάπιες. Και ναι, δεν κράτησε πολύ η σκέψη αυτή, γιατί με το που νύχτωσε, αποφάσισα να το ανέβω το βουνό. Ήταν και νύχτα και ήμουν σε ένα από τα πιο ψηλά βουνά που είχα δει. Και το θέμα είναι ότι πέθαινα από το κρύο λόγω υψόμετρου. Έβαλα λοιπόν μια βάρκα και κατέβηκα όπως ήμουν κάτω. Έκανα πολλά drift στους πάγους, κυριολεκτικά οι πάγοι δεν τελείωναν. Συνέχισα την περιπέτειά μου σε ένα δάσος από έλατα και έψαχνα το οτιδήποτε από πολιτισμό. Μέχρι που το βρήκα. Βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο εξοχικό. Μπήκα μέσα και είχε πολύ πράγμα να πάρω. Αφού το λούταρα, κυρίως τα Haybells, συνέχισα με τη βάρκα μου και βρήκα κάτι σαλάχια στην επιφάνεια του νερού. Τώρα τι έκαναν εκεί πάνω, θα σας γελάσω. Γύρισα σπίτι και έβγαλα την armor γιατί έβραζα. Άφησα τα πράγματα στα chest και ξεκίνησα να χτίζω το σπίτι μου. Δεν ήθελα να μένω σε ένα έτοιμο του χωριού, οπότε έπρεπε να το φτιάξω από την αρχή. Έκοβα δέντρα, έσπαγα το παλιό σπίτι, είχα και τους moderators μου από το τρόβο να με κράζουν για το design, καλά πράγματα γενικά. Όταν κάνω record αυτά τα βίντεο συνήθως βρίσκομαι στο Discord server μου, σε κλήση, όπου μπορείτε να μπείτε κι εσείς. Οπότε άμα θέλετε να ράξετε μαζί μου και με άλλους σε κλήσεις κι αυτά, το link για το Discord server μου είναι στην περιγραφή. Μετά πολλά λοιπόν, σιγά σιγά πιστεύω έδαινε το σπίτι. Έσπαγα, ξαναέβαζα, προσπαθούσα να δώσω βάθος στην είσοδο, γιατί είχα στο μυαλό μου κάποια από τα σπίτια στη Σκανδιναβία, εκεί στην εξοχή που έχουν κάπως μεγάλη ξυλινή είσοδο. Η φάση που απλά είχα φτιάξει και σπάσει τόσες φορές τις κολόνες που μου έπιανε παράνοια. Δεν ξέρω να χτίζω και το σοκαλάκι, απλά ήθελα να βγει ωραίο το σπίτι. Και δεν πήγαινα για ένα απλό σπίτι, ήθελα να έχει και όροφο. Ήταν και αργά το βράδυ, αφήστε. Σκαρφάλωσα στο δέντρο, το έκοψα και περίμενα για saplings. Άρχισα να φωτίζω λίγο και όταν ξημέρωσε κατάφερα μετά πολλά να πάρω τα saplings. Στο call εκείνη την ώρα ήταν και ο Ninja του Dai που μου έδωσε την ιδέα για μια σκεπή που θα πήγαινε διαγώνια από τη μία μεριά προς την άλλη. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μου πήρε τόσες μέρες για ένα σπίτι, αλλά έβγαινε ωραίο. Έφτιαξα και γυαλί για να βάλω στα πλάγια. Και μόλις τελείωσα κάπως με το σπίτι, έφυγα για περιπέτεια. Είχα μπουχτίσει με το χτίσιμο. Περιπλανιόμουν σε λίμνες, δάση. Βρήκα και ένα ρακούν.
Και δεν φτάνει που είχα αφήσει από τον άλλο πύργο με τους villagers, βρήκα κι άλλο. Αλλά δεν είχε τίποτα χρήσιμο μέσα, οπότε αδιάφορο. Το βράδυ βρήκα ένα μέρος με τριφύλια και άλλα τέτοια. Και βρήκα άλλο ένα χωριό. Το πρωί είδα κάτι λύκους όπως αυτούς την προηγούμενη φορά και τους κοιτούσα. Και καθώς μάζεψα ένα μελίσι, είδα μια αρκούδα και τρόμαξα, γιατί νόμιζα είχαμε σκότωνε. Δεν είχα πάνω μου ψάρια. Βρήκα κι άλλο μελίσι, είχα απλώσει λουλούδια και περίμενα να μαζευτούν όλες οι μέλισσες και οι τρεις, ώστε να πάρω και το advancement και να έχω και ένα γεμάτο μελίσι. Και ξανά σπίτι. Βρήκα κάτι γλυκούλικα ξύλα και άρχισα να στολίζω το σπίτι. Αυτές οι λεπτομέρειες μου αρέσουν γενικά πολύ. Τελείωσα και με το γυαλί και δείτε πόσο όμορφο γίνεται. Έβαλα και τον Τάρανδό μου σε ένα fence μέρος και αφού έβαλα πάτωμα από κόμπλιστον, ξεκίνησα με τον όροφο. Από τη μια μεριά θα είχε σίγουρα τα σεντούκια. Από την άλλη έβαλα τους φούρνους και τα σχετικά. Έφτιαξα και ένα δεύτερο backpack και το έβαψα μοβ γιατί απλά λατρεύω το μοβ. Το σπίτι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ όμορφο και ήμουν πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Παρατήρησα ότι τα tools μου έσπαγαν και έτσι τα ανανέωσα ώστε να πάω για mine. Αφού μάζεψα λίγο redstone, είδα ότι η μπάρα της θερμοκρασίας μου αυξανόταν πάρα πολύ και δεν θα μπορούσα να είμαι πολλή ώρα βαθιά. Ανέβηκα πάνω και χιόνιζε. Έπεσα κατευθείαν για ύπνο γιατί τις επόμενες μέρες είχε να πέσει δουλειά. Ξύπνησα και το πλάνο μου ήταν το εξής. Μιας και δεν θα μπορούσα να είμαι πολύ βαθιά στο έδαφος για να βρω διαμάντια, έπρεπε να κάτσω να μαζέψω ξύλα και ξύλα ώστε να κάνω trade με villagers για emeralds. Και μετά τα emeralds αυτά να αγοράσω full set από diamond πανοπλία. Επί δύο μέρες έκοβα απλά ξύλο και μιας και το είχα εξασκήσει το επάγγελμα στον 100x100 κόσμο, μέχρι το τέλος της μέρας 29 είχα μαζέψει full diamond armor μόνο από trades. Πολύ worth. Το επόμενο πρωί πήρα τον Τάρανδο και ξεκίνησα άλλη μια περιπέτεια. Μάζεψα λίγο φαγητό και βρέθηκα σε ένα έρημο χωριό. Αλλά τίποτα χρήσιμο εκεί. Όμως βρήκα κάτι άλλο χρήσιμο, sugar canes. Τα πήρα γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να κάνω και enchantment table. Έκοβα για πολλή ώρα βόλτες και μόλις γύρισα σπίτι έβαλα τα κεφάλια από ελάφια στην είσοδο. Έτσι για ντεκόρ. Το επόμενο πρωί έφτιαξα το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έμαθα να φτιάχνω και λαμπάκια και άρχισα να στολίζω. Έβαλα αστέρι στο δέντρο, φωτάκια μπροστά και πίσω από την πόρτα και στον όροφο. Έβαλα και γυρλάντες και στεφάνια έξω και μέσα από το σπίτι και στην κολόνα. Και έφτιαξα και ένα έλκυθρο. Το δοκίμασα και λίγο. Αμέσως μετά από αυτό, πήγα σε ένα ραβίν να δω αν έχει κάτι να μαζέψω, αλλά με τη ζέστη της λάβας ήταν μάταιο. Έτσι, καθώς πήγαινα μια μικρή βόλτα, βρήκα ένα πειρατικό πλοίο και απόλαυσα για λίγο το ηλιοβασίλεμα και το βόρειο σέλας δίπλα από τη θάλασσα. Ανέβηκα στο πλοίο και ήταν γεμάτο από pillagers. Άρχισα να τους πολεμάω και κόντεψα να πεθάνω. Όμως ανέβηκα πάνω, έβαλα TNT, και αφού έκαψα το πλοίο, έφυγα κύριος.
Έλα που όμως βρήκα κι άλλο πλοίο. Αυτό φαινόταν πολύ πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Ήταν γεμάτο σκελετούς και κάποιοι από αυτούς δεν πέθαιναν με τίποτα. Καλά, δεν με νοιάζει τι θα πει ο κοάλα μα δι' αυτό το σημείο του βίντεο, αλλά άμα δεν είχα σπίδα, εκεί είχα πεθάνει χτες. Πήγαινα πάρα πολύ προσεκτικά και λούταρα τα πάντα. Γέμιζα και τον backpack. Το επόμενο πρωί βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο κάστρο και πήρα και από εκεί διάφορα καλούδια. Κυρίως αυτά τα φώτα που είχε στις κορυφές. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος από αυτή την περιπέτεια και άρχισα να γυρνάω προς το σπίτι. Όμως βρήκα ένα τεράστιο κτίριο που φάνηκε σαν πόλη. Ανέβηκα στην αρχή να λουτάρω, έσπασα κάτι spawners, αλλά ήταν γεμάτο μάγισσες και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε έφυγα. Ναι, θα πήγαινα κάποια άλλη στιγμή. Αφού μου πήρε 4 μέρες να γυρίσω στο σπίτι, με το που έφτασα έκανα σόρτα πράγματά μου και έπεσα για ύπνο. Έφτιαξα τις 15 βιβλιοθήκες και είπα να δοκιμάσω ξανά την τύχη μου με τη λάβα. Αλλά πέθαινα από υποθερμία. Έτσι, ο μόνος λόγος για να βρω obsidian για το enchantment table ήταν να πάω στο ruined portal που είχα βρει κοντά στο σπίτι και να μαζέψω από εκεί. Τα πήρα, γύρισα σπίτι και άρχισα να φτιάχνω το enchantment table. Το έβαλα δίπλα στην πίσω είσοδο και έκανα enchant την armor μου και ένα diamond battle axe που έφτιαξα. Ευτυχώς βρήκα κάποια enchants που με βοηθούσαν στο να κρατάω τη θερμοκρασία μου σταθερή και πήρα και σάρπνες 4 στο Battle Axe. Τώρα ένιωθα πιο ασφαλής. Την επόμενη μέρα ξύπνησα και είδα πάνω από το σπίτι μου κάτι περίεργο. Ήταν σαν κάποιος να μου άφησε ένα δώρο. Αμέσως έτρεξα να φέρω scaffolding ώστε να ανέβω στην οροφή. Ήταν όντως ένα δώρο. Και με το που το άνοιξα έπεσε ένα βιβλίο. Για το Σταύρο έλεγε πάνω. Άρχισα να το διαβάζω. Γεια σου Σταύρο. Είμαι ο Άγιος Βασίλης. Όντως, ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίτερα. Καθώς περνούσαμε το έλκυθρο πάνω από το χωριό σου, είδα το πόσο όμορφα έχει στολίσει το σπίτι σου και μου άρεσε πολύ. Παρατήρησα πως είσαι πολύ μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Προσπάθω. Και γι' αυτό σου έχω μία αποστολή. Για να σώσεις τα φετινά Χριστούγεννα. Όπα. Βλέπεις, υπάρχει κάτι το οποίο παραμονεύει στα ψηλότερα βουνά του Βόρειου Πόλου. Οκ. Ένα μυθικό τέρας που μόνο εσύ μπορείς να κατατροπώσεις. Αν αυτό το τέρας συνεχίσει να παραμονεύει εκεί όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται όλο και πιο δυνατό. Πρέπει να βιαστείς. Τα φετινά Χριστούγεννα εξαρτώνται από εσένα. Α, όπα, κάτσε, μου έχει δώσει κόρτινες. Οκ. Τώρα, τι τέρας θα είναι αυτό, θα μάθουμε. Απλά πρέπει να προετοιμαστούμε για κατάλληλα. Έπρεπε να προετοιμαστώ κατάλληλα γι' αυτό. Δεν ήξερα καν τι με περίμενε. Άρχισα να ψήνω φαγητό γιατί με περίμενε ταξίδι. Έφτιαξα και 10 golden apples και με τη δύση του ήλιου ξεκίνησα το ταξίδι προς το ψηλό βουνό που μου είπε ο Άγιος Βασίλης. Όταν έφτασα στους πρόποδες, άρχισα να σκαρφαλώνω και μάζεψα και μια λάβα που υπήρχε εκεί, ώστε να μπορώ να ζεσταθώ αν κρυώνω. Πλησίασα λίγο προς το κέντρο του βουνού και το είδα. Το γέτι κοιμόταν ανενόχλητο εκεί. Δεν πλησίασα αρκετά προσεκτικά γιατί ξύπνησε αμέσως. Άρχισε να με φυσάει με την παγωμένη ανάσα του και κόντεψα να πεθάνω. Με μια τελική μπουνιά του έμεινα 1,5 καρδιά. Είχα μια ιδέα. Θα το οδηγούσα εκεί κάτω στο βουνό και θα έριχνα λάβα από πάνω του ώστε να το κάψω. Και δούλεψε! Πλησίασα το τέρας και με τη λάβα κατάφερα να τον σκοτώσω. Είχα νικήσει τη μάχη. Ελπίζω ο Άγιος Βασίλης να χαρεί όταν μάθει τα νέα. Προς έκπληξή μου όμως, με το που γύρισα στο σπίτι μου, ήταν ήδη εκεί.
Άγιος Βασίλης ήταν πραγματικά έξω από το σπίτι μου με τους ταράνδους του. Πήρα το γράμμα σου. Τα κατάφερα. Σκότωσα το γέτη. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Ήμουν σίγουρος για σένα από τη στιγμή που σου έστειλε αυτό το γράμμα. Και γι' αυτό σου είχα αφήσει αυτό εδώ το δώρο. Μόνο για σένα. Είναι το δεύτερο μου σκουφί. Και κάπως έτσι ο Άγιος Βασίλης μου έδωσε το σκουφί του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιο Βασίλη. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείς, θα είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Καλή συνέχεια, παιδί μου. Αφού το δοκίμασα, χαιρετηθήκαμε και μετά πήγα στο κρεβάτι για να κοιμηθώ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Ξύπνησα και έτρεξα να αξιοποιήσω το candy cane που μου άφησε ο Άγιος Βασίλης και το έβαλα έξω από το σπίτι. Μετά από αυτό, πήρα όλα μου τα στολίδια και άρχισα να στολίζω ένα-ένα όλα τα σπίτια του χωριού, ώστε να είναι όλα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Και μετά από αυτό, κοιμήθηκα. Ημέρα 50! Ξημέρωσε η μέρα των Χριστουγέννων και έτρεξα στο έλκυθρο που με περίμεναν δύο χωρικοί. Τους πήρα και τους πήγα βόλτα με το έλκυθρο στην παγωμένη λίμνη γύρω από το χωριό. Τα Χριστούγεννα είχαν σωθεί από το τρομακτικό γέτη και εγώ είχα καταφέρει να επιβιώσω 50 μέρες στο Βόρειο Πόλο στο Minecraft. Αυτές ήταν οι 50 μέρες στο Βόρειο Πόλο στο Minecraft. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλους μας τους στόχους και με τη βοήθεια του Άγιου Βασίλη σώσαμε τα Χριστούγεννα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια, κάντε ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε. Σας εύχομαι όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2022.